φιλολαϊκή πολιτική εμφανίζεται το κάθε τι που έχει λάκκο. Τώρα οι συντάξει θα αυξηθούν ως τα 68 χρόνια. Θυμάστε την περασμένη άνοιξη. Τι έγινε στη Γαλλία όταν ανηγγέλθηκε ότι θα αυξηθεί το όριο συνταξιδότηση στα 64. Εδώ όμως δεν κουνιέται φίλο και δεν θα κουνηθεί διότι υπάρχουν συνδικάτα με μαγειρία παιδιών όπου φυσάει ο άνεμος. Γνωρίζουμε πια όλοι τι υπηρετούν. Τώρα οι άνθρωποι ζουν πολύ και επιβαρύνουν και θα πρέπει να παραμένουν στις εργασίες τους. Να εμποδίζουν τους νεότερους για ανέβρεση εργασίας. Ποιος το σκέφτηκε αυτό. Και ενδιάμεσα όσοι χάνουν τη δουλειά τους, τα 50, 55, θα βρίσκουν εύκολα και τι θα βρίσκουν, υποδηλωμένοι μαύροι και θα εμποδίζουν τους νεότερους. Και έχουμε δει την αντιμετώπιση των ασφαλιστικών ταμείων όταν πρόκειται για έναν καρχαρία που διαφεύγει. Πάμε στα των πλημμυρών η Ελλάδα καλείται στο Ευρωδικαστήριο ως η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία από πλημμύρες. Το είχα ξαναπεί, δεν έχει επικαιροποίησει τους χάρτες κινδύνου για πλημμύρες. Η προειδοποιητική επιστολή από Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σταλεί Φεβρουάριο του 2022. Και ως σήμερα η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί. Όλα αυτά περί χαρτών και κατάρτιση αξιόπιστων σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας θα έπρεπε να έχουν καταρτιστεί ως 22 Δεκεμβρίου του 2021. Υπάρχουν ειδικά ρεπορτάζ μου, τονίζω ότι για τη Θεσσαλία οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας ήταν αναρτημένοι από το 2018. Σύμφωνα με την ΒΒΕΦ που συμβουλευόμενη εδώ και δεκαετίες η πόλη όλοι είναι στα κόκκινα περιβόλ. Λαρίσεις, Νέα χύαλος, Καρδίτσα. Ποιος νοιάστηκε, μην τολμήσει κάποιος από την κυβέρνηση λοιπόν και πει δεν γνώριζε, δεν ήξερε ότι επίκειται μέγας κίνδυνος. Τι είναι απολύτως ανάλγητος. Ο Μητσοτάκη είπε θα είχε γίνει η προανακριτική για την 7-17 ανάθεση, αλλά πρόλαβε το δυστύχημα. Και στο φιλαράκο του τον Πόρτο Σάλτε ισχυρίστηκε πως για τα τέμπη ό,τι και να κάνουμε κατηγορούμαστε για συγκάλυψη. Στη συνέχεια έδωσα απάντηση στηριγμένη στην εικονική πραγματικότητα για το λόγο απόρριψη του αιτήματο για σύσταση προανακριτική επιτροπή, προκειμένου να διερευνηθούν ποινικέ ευθύνε υπουργών τη κυβέρνησή του. Να σημειωθεί πάλι εδώ γιατί νομίζουν πως όλοι οι Έλληνες τρώνε κουτόχορτο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά τη σύμβαση αυτή 7-17 κάνει λόγο για σοβαρές ενδείξεις ενοχή για κακουργηματική απιστία του τέος Υπουργού Υποδομών Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Και αφού έτο τα μαγειρεύουν μαγαστή συνεργεία όλων εφόσον Αποουσιάζει η αντιπολίτευση. Πάμε και στα εξωτερικά. Υπάρχει μυστική συμφωνία. Ως και ο κύριος Δένδιας επανέλαβε όχι στη μείωση εθνικής κυριαρχίας. Δεν να προειδοποίησε νωρίτερα ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επίσης πόσα δεν είπε για να τα ακούσει ο Κυριάκος. Πάλι μυστικές συναντήσεις με τον καλήν παλαιότερα ήταν η κυρία Μπούρα, τώρα η κυρία Ελένη Σουρανί. Κατά μια ανεκδοχή θα αναγνωρίζονται και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας εκτός από το Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Επάνωδος λοιπόν στα δεδομένα της συνθήκης της Μαδρίτης. Μαδρίτη 2. Επιθυμεί η Άγκυρα την ατυχεστάτη κατά την επικιέστερη εκδοχή φρασιολογία της Συμφωνίας της Μαδρίτης του Ιουλίου 1997, η οποία υπογράφηκε μεταξύ Σιμίτη και Ντεμιρέλ. Αυτά τα τόνισε και ο κύριος Μαυλόπουλος. Έτσι ανοίχθηκε ο δρόμος για γκρίζε ζώνες στο Αιγαίο. De jure και de Fat. Όλα αυτά έχουν ακυρωθεί, τόνισε ο τέος πρόεδρος Παυλόπουλος, επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή και επί μου. Και με την επίσκεψη Ερντογκά στην Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 17. Τι να πρώτο αναλύσεις το τι συμβαίνει στην ελληνική Θράκη. Μου φτύσεις από λαϊκή βάση. Αυτό δεν γίνεται ούτε μέσα στην Τουρκία. Τουρκική αυτό, τουρκική. Τουρκική εντός δυτικής Θράκης επωνυμία. Σα είχα δείξει η σημαία δυτικέ που είχε ενταφιαστεί ένα εκεί. Ουδέμια μια αντίδραση. Ήποπτε ενώσει και επωνυμίε εντό δυτικέ Στράκη. Για κρυμμένε ειδήσει. Έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.